Ελεγμένων μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Για τη βία όχι. Γιατί ήταν πρόωρο. Για τη βία όχι, γιατί από όπου και αν προέρχεται το καταδικάζουμε και όπου και αν πηγαίνει και όπου και αν στοχεύει το καταδικάζουμε. Το ερώτημα είναι όμως, βλέπετε εσείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες το Ρουβίκονα ως ένα κομμάτι αυτών των ανθρώπων που έχουν μια συγκεκριμένη δράση, να μην τη σχολιάσουμε τώρα, που έχουν ως σκοπό να ανατρέψουν το πολίτευμα? Θέλω να σας πω, κύριε Λασκαράτου, ότι είναι ακόμα ένας κρίκος σε μια λυσίδα γεγονότων και ενεργειών του τελευταίου διαστήματος που εντείνεται και δίνει μπροστά διάφορες ψευτοαιτίες για να εκφράζεται. Δηλαδή, το ότι δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη ένταση και μια προσπάθεια να σηκωθεί το θέμα μέχρι και την ανατροπή της κυβέρνησης όσον αφορά την ονοματοδοσία του γειτονικού κράτους των Σκοπίων. Αμέσως μετά το Eurogroup βλέπουμε μεμονωμένες ενέργειες σε βάρος και πάλι βουλευτών και των δύο χώρων, κυρίως σε βάρος των ανεξάρτητων Ελλήνων, των βουλευτών του κινήματός μας. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι τυχαία και να συμπίπτουν. Γι' αυτό ακριβώς, με πολλή υπευθυνότητα, στρεφόμαστε προς τη δικαιοσύνη. Ναι, κύριε Τσουλίδη. Αποφεύγουμε τα σενάρια. Στρεφόμαστε όμως προς τη δικαιοσύνη. Αυτή θα δώσει συγκεκριμένα πράγματα στο τραπέζι. Πώς μιλάτε τώρα για απόπειρα ανατροπής του πολιτεύματος και επειδή έχουν προηγηθεί καταγγελίες ότι δεχόμαστε απειλητικά mail στο Facebook, μηνύματα, τηλεφωνήματα ακόμη. Όχι, και ο κύριος Κατσίκης έλεγε συγκεκριμένα ότι δέχεται απειλές για το Σκοπιανό. Από ξένες χώρες. Ναι, αλλά από τηλέφωνο, από αριθμούς εννοείς ξένων χωρών. Όμως, κύριε Τσουλίδη, μισό λεπτό, για να μας απαντήσετε συνολικά. Αυτό που έγραψε και ανήρτησε ο Ρουβίκονας είχε άλλη στόχευση. Δηλαδή, ουσιαστικά έλεγε ότι εμείς κάναμε αυτή την πράξη ως μία ένδειξη διαμαρτυρίας στο πρόσωπο του κυρίου Κατσίκη που έχει εκφράσει στη Βουλή ομοφοβικά και ρατσιστικά το λόγο του, στοιχεία στο λόγο του. Άρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ απορώ γιατί τα βλέπετε διαφορετικά. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι προσπάθεια να επηρεαστεί η λειτουργία των βουλευτών. Είτε δίνουμε την άδεια σε κάποιους να επεμβαίνουν, είτε σε κάποιους άλλους όχι, προσέξτε τι πάμε να κάνουμε, από όπου και αν προέρχεται. Από την ώρα που με τη βία προσπαθούν να επιβάλλουν άποψη, όποιοι και να είναι, ό,τι χρώμα και να έχουν, ό,τι ιδεολογική μπροσούρα και να βγάζουν, θα πρέπει να καταδικάζονται. Απορώ λοιπόν γιατί δεν βλέπετε τις ομοιότητες. Η σύνδεση που έγινε χθες άμεσα, αυτή την ενέργεια λοιπόν, στο γραφείο του κ. Κατσίκη, με προσπάθεια ανατροπής του πολιτεύματος, είναι μια σύνδεση στην οποία επιμένετε ως ανεξάρτητοι Έλληνες, ακόμα και τώρα που είδατε ότι είναι ο Ρουβίκονας. Καταρχήν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επαναλαμβάνω ότι είναι ακόμα ένα επεισόδιο σε μια σειρά επεισοδίων και απειλών σε βάρος βουλευτών των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Πρώτον. Δεύτερον, είναι μια ευθεία προσπάθεια να επηρεαστεί το έργο τους και να φημωθούν, να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν κατά συνείδηση. Αυτό είναι άλλο. Το αυτό από και μόνο με του, την προσπάθεια ανατροπής του πολιτεύματος. Το αυτό από μόνο του. Διαβάστε ξανά, σας παρακαλώ, του Προέδρου μας, του κύριου Καμένου, σας έχουμε εδώ, τη δήλωση. Εκπρόσωπος των ΕΝΕΛ. Γιατί... Προπαρασκευαστικές. Θέλει λοιπόν, όπως θα κινηθούμε και εμείς αυτές τις μέρες προς τη δικαιοσύνη, καταθέτοντας και συγκεκριμένο υλικό, θέλει λοιπόν και ο Πρόεδρος Ανεξάρτητων Ελλήνων να απευθυνθεί προς τη δικαιοσύνη και να ζητήσει τη διερεύνηση σε βάθος για να μπορέσουν να διασταυρωθούν, να επιβεβαιωθούν ή όχι αυτού του είδους υποψίες. Και τέλος πάντων, να αναζητηθούν και να βρεθούν αυτοί που προβαίνουν σε αυτές τις ανέργειες. Βεβαίως, όταν καλούνται να επηρεαστούν, όταν πιέζονται μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έχουμε πλησιάσει και έχουμε αγγίξει την απειλή στη λειτουργία του πολιτεύματος. Έλα, Μαλία. Κύριε Τσουλίδη, αυτό που ακούμε και αυτό που διαμορφώνεται έτσι μια περιραίωση ατμόσφαιρα, το λέω, διαμορφώνεται μια περιραίωση ατμόσφαιρα τις τελευταίες μέρες, ότι κάποιοι χρηματίζουν βουλευτές για να ρίξουν την κυβέρνηση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ισχύει. Γιατί πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό αν ισχύει. Θα κάνω μία σύνδεση με συγκεκριμένο παράδειγμα. Λίγο νωρίτερα, αν δεν κάνω λάθος, με ενημέρωσαν στον Αντένα, έδωσε μια πολύ σύντομη συνέντευξη υπό μορφή δήλωσης μερικών λεπτών ο κύριος Λαζαρίδης, ο Γιώργος. Προσπαθώντας να διαψεύσει αυτά που έχουν καταγραφεί και στο δελτίο τύπου που είχα εκδώσει και είχα δημοσιοποιήσει την Τρίτη την ημέρα που κατέθεσε την αίτηση για την ανεξαρτοποίησή του. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όταν έχετε πολιτικά πρόσωπα που από την μία στιγμή στην άλλη μεσολαβούν 4 με 5 ώρες, έχουν
μία μετάλλαξη στην πολιτική τους συμπεριφορά και στις πολιτικές τους ενέργειες, τότε συγχωρέστε με, αλλά μπαίνουν τουλάχιστον ερωτηματικά. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, κύριε Τσουνίδη, γι' αυτό και σας έκανα την ερώτηση. Είναι πολύ σοβαρό. Και σας έφερα, σας είπα για ερωτηματικά. Βέβαια. Και νομίζω αυτό συμβαίνει σε κάθε έναν Έλληνα ή Ελληνίδα που δεν μπορεί να ερμηνεύσει, παραδείγματος χάρη, πώς γίνεται ένας βουλευτής την Παρασκευή να εισηγείται στη Βουλή υπέρ των θέσεων του κόμματός του. Και την Δευτέρα να καταθέτει αίτηση ανεξαρτοποίησης. Παρόλα αυτά, κύριε Τσουνίδη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η στάση του διαφωνώ πλήρως και θα εμποδίσω τη συμφωνία και από την άλλη όμως παραμένω και ουσιαστικά εξουσιοδοτώ, αφού είμαι μέρος της κυβέρνησης, να προχωρήσει, είναι λίγο ένα οξύμορο. Δηλαδή θέλω να πω ότι και για τους ψηφοφόρους σας αυτό δεν ξέρω τι αντιδράσεις μπορεί να φέρει στο κόμμα σας. Και από την άλλη θέλω να σας ρωτήσω εάν έχετε πληροφορίες ή αν νιώθετε ότι θα υπάρξει και άλλη αποχώρηση από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Γιατί μαθαίνουμε αυτό ότι ο κύριος Καμένος συγκαλεί συμβούλιο, ελεκτικό συμβούλιο, πώς το ονομάζετε, την Κυριακή, ουσιαστικά για να σας εισπυρώσει. Λοιπόν, πάμε από την αρχή, κυρία Μιχελιδάκη, γιατί δεν θέλω να μένουν εκκρεμότητες. Γιατί βάλατε ένα ζήτημα ασάφειας ή περίπλοκων μηνυμάτων όσον αφορά τη στάση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Πρώτα απ' όλα, οι ανεξάρτητοι Ελλήνες είναι ξεκάθαροι από την αρχή. Αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για μας και πολύ υψηλά στον αξιακό μας κώδικα το ζήτημα της Μακεδονίας. Λοιπόν, δεν επιτρέπουμε και το παραλαμβάνω ακόμη μια φορά και δεν θα επιτρέψουμε με όλα τα μέσα που το Σύνταγμα και ο νόμος μας δίνει να περάσει και να κυρωθεί αυτή η συμφωνία εάν μπορέσει ποτέ να έρθει να χτυπήσει την πόρτα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Απαντήστε λοιπόν και στο δεύτερο σκέλος για να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τσουνίδη, αν βλέπετε και άλλες διαρροές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι, δεν θέλω κύριε Λασκαράτο να μένουν εκκρεμότητες. Της κυρίας Μιχελιδάκη το δίλημα θα πρέπει να απαντηθεί. Δεν γιατί είπαμε ότι προβληματίζει τους ψηφοφόρους μας. Κύριε Τσουνίδη, θέλω λοιπόν να σας πω ένα ερώτημα που έρχεται ενδεχομένως και από τους τηλεθεατές πολλές φορές. Ωραία, μου δίνετε την ευκαιρία λοιπόν, αφού χρειάζεται σε κάποιους, να το αποσαφηνίσουμε ακόμα μία φορά. Δεν υπήρχε ερώτημα την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή για την ονομασία των Σκοπίων. Υπήρχε μόνο η επιθυμία Μητσοτάκη και των ανθρώπων γύρω από αυτό να ανατρέψει κύριε, και να προσαρμοστεί στην πόρτα. Να πείσω, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, μακάρι, γιατί ωραία, είναι πολύ λοιπόν, κρίσιμη αυτή η κουβέντα. Να πούμε κάτι για τα ψέματα του κυρίου Λαζαρίδη. Για να δούμε λίγο πόσο ο καθένας γνωρίζει το μαγαζί του που λέμε. Και εγώ είδηση. Βλέπετε άλλες αποχωρήσεις, διαρροές, ανεξαρτητοποιήσεις, δεν ξέρω εγώ τι παρετήσεις από τους ανέλη, θεωρείτε ότι έως εδώ ήταν και τελείωσε. Τι εικόνα έχετε από το κόμμα? Δεν θα σας μιλήσω για τα λίγα. Θα σας εντάξω στη μεγάλη οικογένεια. Λίγο είναι αυτό τώρα. Θα σας μιλήσω όμως. Η κυβερνώσα παράταξη θα έχει άλλες διαρροές. Δεν το θεωρούμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που στηρίζουν τους ανεξάρτητους Έλληνες. Παραμένουμε αραγείς και ενωμένοι. Μάλιστα. Θα ήθελα να διαψεύσω όμως αυτά που είπε σήμερα ο κύριος Λαζαρίδης στον Αντένα. Και αυτό έχει σημασία γιατί θα δώσετε και πρώτη είδηση. Για πείτε μας. Ανέφερα λοιπόν στο δελτίο τύπου το προχθεσινό ότι η συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο, ήταν και με την παρουσία δύο υπουργών. Οι δύο επιπλέον μάρτυρες είναι η κυρία Κουντουρά και η κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Ωραία. Ο τρίτος μάρτυρας είμαι εγώ που παρευρισκόμουν και συμμετείχα σε αυτή τη συνάντηση. Ναι. Και βεβαίως να σας προσθέσω, όπως γράφει και το δελτίο τύπου, ότι διαβεβαίωσε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γιατί υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Λαζαρίδη. Ενώ και το προηγούμενο βράδυ που ακολούθησε η παρέτηση. Είναι το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Λαζαρίδης λοιπόν όχι απλά διαβεβαίωσε, έδωσε όρκους πίστης παρουσία όλων αυτών των ανθρώπων ακόμα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Και εκτός αυτού, προς επιβεβαίωση όλων αυτών, θα σας πω την επόμενη μέρα, την Τρίτη το πρωί, σε τηλεοπτική μου παρουσία στην εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη, ανήγγυλα ότι ο κύριος Λαζαρίδης θα είναι και ο κεντρικός εισηγητής στο Εθνικό μας Συμβούλιο την Κυριακή για τα ζητήματα και τη στάση που κρατούμε απέναντι στην ονομασία του Σκοπίου. Κύριε Τσουνίδη, δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε. Ας σταματήσουν τα ψέματα από τον κύριο Λαζαρίδη, έχει μόνο μία υπεύθυνη. Και η μόνη πράξη μπορεί να τον εξηλαιώσει. Να λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Πολλά ερωτήματα.